πόσο δύσκολο είναι να κουμαντάρει το οποίο λέγεται ΠΑΟΚ και με τόσο μεγάλες δυσκολίες σε ό,τι έχει να κάνει με τα έσοδα. Εντάξει, εξ αρχής ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα. Τα χρέη ήταν ένα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο έχουμε καταφέρει και το έχουμε μειώσει σε σημαντικό βαθμό. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο με τη στήριξη του κόσμου. Κυρίως τη στήριξη των συνοπαδών. Λοιπόν, γιατί γι' αυτό μπήκα μπροστά, να πάρει ο κόσμος τέλος πάντων την ομάδα στα χέρια του και να μπορέσουν να τελειώσει αυτή η γάγκρινα που ακούμε τόσα χρόνια των χρεών. Κάποιοι λένε ότι βαρεθήκαμε να ακούμε για χρέη. Η διοίκηση δική μας ανέλαβε πριν 2 χρόνια και είναι πλέον να έχουμε αρχίσει να βλέπουμε την πηγή, μπορώ να πω. Το θέμα είναι να τη φτάσουμε και για να τη φτάσουμε και να πιούμε το νερό του ξεχρεώματος πρέπει να βοηθήσει, να στηρίξει ο κόσμος την προσπάθεια είτε με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου όπως επίσης και με τα διαρκεία. Οι πλάτες του Θανάση Καντζόπουλου αντέχουν ακόμα? Δυστυχώς οι προσωπικές μου πλάτες όχι πολύ. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν αρκετά αιματηρά και πλέον και εγώ ίδιος είμαι σε πιο δύσκολη θέση. Αλλά όπως έχω πει, μέχρι να τελειώσει και η τελευταία ελπίδα δεν θα τα παρατήσω. Θα κάτσω όσο πάει. Από εκεί πέρα, αν δω ότι δεν υπάρχει στήριξη, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, θα αναγκαστώ να παρατήσω. Παρ' όλα αυτά η ομάδα με τις οικονομικές δυσκολίες, με την περιορισμένη μέχρι τώρα στήριξη στα 2 εγχειρήματα που έχετε κάνει, την άκρη του κεφαλαίου και τα διαρκεία, έχει καταφέρει να πάρει αδειοδότηση για το πρωτάθλημα, κατάφερε να συγκροτήσει μια ομάδα η οποία έχει στόχο να είναι ανταγωνιστική σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αυτό προφανώς και κάτι λέει για τους ανθρώπους που τηλεφώνουν την ομάδα και στηρίζουν. Αυτό έχει να κάνει με την φιλοσοφία μας, με τον τρόπο σκέψης. Δεν μπορούσαμε να αφήσουμε την ομάδα από την αρχή να σηκώσουμε τα χέρια και να πούμε ότι δεν δημιουργούμε ένα νέο σύνολο, δεν ξαναπροσπαθούμε. Λοιπόν, φυσικά και γίνεται η προσπάθεια να έχουμε μια νεανική ομάδα, αθλητική ομάδα, ανταγωνιστική ομάδα. Χθες είχαμε ένα δυνατό φιλικό, είχε καλά σχετικά η ομάδα, είναι νέα. Ακόμα έχει έρθει και ένας ο τελευταίος μας ξένος παίκτης που πρέπει να μάθει και τέλος πάντων τα συστήματα της ομάδας να μπει στο κλίμα κτλ. Θα είναι βασικό γρανάζι φέτος της μηχανής του ΠΑΟ. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την χρονιά. Για να δούμε αν αυτή η ομάδα μπορέσει τελικά να είναι ανταγωνιστική μέχρι το τέλος και να έχει και μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Την προσπάθεια την ξεκινήσαμε. Από εκεί πέρα περιμένουμε στήριξη. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι μόνο στήριξη από τον κόσμο. Να πάνε και να μην κάνει τα διαρκεία, έτσι. Όλο αυτό είναι μέσα στο πακέτο αυτό. Τα διαρκεία, η άψη, τα έχουμε πει χίλιες φορές. Μια ομάδα χρειάζεται έσοδα για να μπορεί να λειτουργεί, να μπορεί να πληρώνει τις υποχρεώσεις της. Ο μοναδικός τρόπος αυτή τη στιγμή για το ΠΑΟΚ να επιβιώσει είναι εκτός από τους χορηγούς που έχουμε, να έχουμε κοντά μας και τον κόσμο. Να έχουμε το έσοδο και το εισιτήριο. Η παρουσία της ομάδας εδώ σηματοδοτεί και την έναρξη μιας αγωνιστικής σεζόν. Η ευχή σας. Κάθε χρόνο είμαστε παρόντες στην διεύθυνση της Θεσσαλονίκης. Η ευχή μου είναι να έχουμε καταρχήν υγεία. Να μην έχουμε τα περσινά προβλήματα που είχαμε. Από εκεί και πέρα όσο πιο ψηλά μπορούμε και μακάρι να επαναλαμβάνουμε να βρούμε τα έσοδα να συνεχίσουμε.